Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε το 2018 εισοδήματα σχεδόν 200.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του Μαρέβα 71.000. Ο Πρωθυπουργός είχε καταθέσεις 1.000 ευρώ και 547 δολάρια. Η σύζυγός του 182.000 δολάρια και 285.000 ευρώ. Συνολικά έχουν 32 καταγραφές ακίνητης περιουσίας. Η σύζυγός του διαθέτει μονοκατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν ένα φορτηγό αγροτικών εργασιών και 4 γιοταχή. Τα δάνειά τους ανέρχονται σε 449.000, εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ τα έλαβε από την αδερφή του Αλεξάνδρα το Μάρτιο του 2018. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε εισοδήματα 35.000 ευρώ, ενώ η σύντροφός του Μπέντι Μπαζιάννα 19.000. Η αποταμιεύση οικογένειας Τσίπρα ήταν το 2018 113.000 ευρώ, έναντι 88.000 ευρώ που ήταν το 2017. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Αθήνα και η κυρία Μπαζιάννα οικοπαίδου στην Αρτέμιδα. Η Φόφη Γεννηματά μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέα Τσούνη έχουν εισόδημα περίπου 70.000 ευρώ. Η ίδια δηλώνει καταθέσεις 22.000, ενώ ο σύζυγός της 84.000 ευρώ. Έχουν από κοινού 34 ακίνητα και βοσκότοπους στην Αττική και τη Σκύρο. Φτωχότερος πολιτικός αρχηγός, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 76.000 ευρώ, το οποίο όμως καταβάλει στα ταμεία του Περισσού. Η σύζυγός του Αναστασία Κοντογιάννη δηλώνει εισόδημα 18.157 ευρώ. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς έχει κοντά στις 4.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του 11.000. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν και δηλώνει εισόδημα μόλις 8.000 ευρώ και άλλα 11.000 η σύζυγός του, έχει καταθέσεις 450.000 ευρώ σε τράπεζες της Ελλάδας, της Γερμανίας και του Βελγίου. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης δεν διαθέτει κανένα κίνητο, διαθέτει η σύζυγός του στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Ο Βαρουφάκης δήλωσε εισοδήματα 265.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του 840 ευρώ από ακίνητα και εισόδημα 3.500 ευρώ. Έχουν καταθέσεις σε Ελλάδα και Ελβετία. Η βίλα της Έγινας ανήκει στη Δανάη Στράτου. Ο Γιάννης Βαρουφάκης δηλώνει μια μονοκατοικία στον Οροπό. Έχουν στην κατοχή τους 3 αυτοκίνητα, 5 μηχανές και 2 σκάφη. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Απαδημούλης το έριξε στα ακίνητα. Το 2018 αγόρασε 8 διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που ανθεί το Airbnb. Τα δύο τα έκανε γονική παροχή στα παιδιά του. Χρόνια τώρα είναι υπέρμαχος της αποταμίευσης και των επενδύσεων. Οι οικογενειακές τραπεζικές του καταθέσεις φτάνουν περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό του σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές τις 564.000. Μηδενικό εισόδημα δήλωσε για το 2018 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης, αν και μεσουρανούσε στα τηλεοπτικά πλατό. Ωστόσο, οι τραπεζικές του καταθέσεις έφταναν τις 188.000 ευρώ σε Βέλγιο και Μεγάλη Βρετανία. Περίπου 840.000 είναι οι καταθέσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ισίδρου Κούβελου. 450.000 έχει στην τράπεζα ο Γιώργος Βαρεμένος. Υπάρχουν και εκείνοι φυσικά που επέλεξαν να επενδύσουν σε ομόλογα και μετοχές. Από τα πλουσιότερα χαρτοφυλάκια διαθέτει ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Από κληρονομιά, η γονική παροχή, οι μετοχές που έχει στην κατοχή του φτάνουν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μετοχές και ομόλογα σε ευρώ και δολάρια ύψους 680.000 διαθέτει ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε 500.000 ευρώ και λίρες Αγγλίας ανέρχεται το χαρτοφυλάκιο του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Η πρώην Υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Αντωνοπούλου, και ο σύζυγός της, Δημήτρης Ραβαδημητρίου, την ώρα που έπαιρναν επίδομα ενοικίου, διέθεταν επενδυτικά προϊόντα ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν και κότερα και πάνε και βόλτα. Σκάφος 17 μέτρων διαθέτει ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Πισκιόρλας, ερωταχύπλο έχουν ο Παύλος Πολάκης και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Κουπί τραβάνε με τις βάρκες τους, Παναγιώτης Πικραμένος, Λιάννα Κανέλη, Τάσος Κουράκης και Σοφία Σακοράφα. Ο πρώην Υπουργός Τέρενς Κουίκ με 1.100.000 είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης των τραπεζών, ενώ χρωστά και στο δημόσιο περίπου 200.000 ευρώ. Μεγάλα δάνεια έχει ο Νότης Μηταράκης. Το ίδιο η Μαρία Σπυράκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τάσος Πετρόπουλος αλλά και η Έλενα Κουντουρά. Η πρώην Υπουργός Τουρισμού έχει πάψει μάλιστα να τα εξυπηρετεί. Ο Γρηγόρης Ψαριανός ήταν ο άτυχος παρέας αφού πήρε δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα χρωστάει 380.000 ευρώ, 100.000 ευρώ παραπάνω από όσα πήρε. Μόλις 10 λεπτά δηλώνει εισόδημα η μικονιά της αβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού.